Παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Εντάξει, προσπαθώ λίγο να μην το δείχνω αυτό, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει άνθρωπους οι οποίοι είναι πεσμένοι, είναι στεναχωρημένοι. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί να φαίνεται ίσως στα μάτια μου, αλλά προσπαθώ τουλάχιστον με το σώμα μου να δείχνω ότι είμαι καλά. Είσαι άλλος Πάνος. Εντάξει, όσο να είναι, όταν έχεις τόσο καιρό, έχεις συνδυάσει το παιχνίδι με το τέρι σου και έχει φύγει και ξέρεις ότι ίσως να μην νιώθει και τόσο καλά και εκείνη και ότι περνάει αυτό που περνάει. Στεναχωριέσαι για εκείνη περισσότερο και όχι για σένα ότι είσαι τόσο, ότι είσαι μόνος εδώ, γιατί εγώ έχω τα παιδιά, με βοηθάνε, εκείνη δεν ξέρω πώς είναι. Τι ωραίο που είναι αυτό που σκέφτεται εκείνη, δηλαδή εσύ νιώθεις την απουσία, σε βλέπουμε ότι είσαι ένας άλλος Πάνος. Είσαι πιο πεσμένος, πιο βαρύς, έχεις το νου σου αλλού, έχεις χάσει τον ενθουσιασμό που σου δίνε το τι ήταν η Στέλλα, ακόμη και αν ήταν στο διπλανό σπίτι. Και εσύ σκέφτεσαι πώς να είναι η Στέλλα. Που στην καλύτερη περίπτωση θα έχει την περιποίηση της οικογένειάς της, μάλλον το πιο πιθανό είναι αυτό. Ζηλεύει, αγχώνεται, σου λέει έξω είναι ελεύθερη. Όχι μωρέ, δεν ζηλεύει, δεν ζηλεύει, όχι. Να, όταν δεν είναι εδώ. Αχ, δεν το πιστεύω. Το στελάκι μου φοράει μέρη-μέρη. Το λέγε, δεν έπαινα ότι στο στήλο πήγε και τα αγόρασε. Πού το είδες. Τι που το είδα, μπαμ, κάνε. Ήρθα. Σιδερένια, Στέλλα. Γεια σου, ρε Στέλλα. Κούκλα. Στέλλα, τι μας έφερες. Για πες Μαρία, τι άλλα. Ωραίο αυτό, ε. Αφήστε με, συγκινούμε. Πάρα αυτό, αλήθεια. Ωραίο. Το ζούμε κι εμείς τώρα αυτό, τι ωραίο. Γεια σου ρε Στελάρα, μας έλειψες. Πού είστε. Εντάξει, να τη χαιρετήσω. Γερή, δυνατή, όλα εντάξει. Ήρθα. Μπράβο, πού είσαι.